Υπηρετών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας και είμαι φιλόλογος και θεατρολόγος. Αυτό απλώς για να συστηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χάρη Αμπή, συμπατριώτη μας εδώ των πολιτών που ασχολείται επαγγελματικά στην Πάτρα με στο τομέα της υγείας και αυτό προσέγγισε τον σεβαστό κύριο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Γιώργο Σελήμ, τον οποίο επίσης ευχαριστώ για τη συνδρομή του και οργανώθηκε και με τη συνδρομή του κύριου Δήμαρχου, του κύριου Δημήτρη Παυλία, όπως και αυτός είναι εδώ και τον ευχαριστούμε πολύ, οργανώθηκε και με τη συνδρομή όλων σας και των καθηγητών σας και των καθηγητριών σας και των διευθυντών σας και του κύριου Αυδή, αυτή η μέρα. Επίσης, θέλω να καλωσορίσω στην πόλη μας, τον κύριο Σπυριδονίδη Αλέξανδρο. Τον οποίο θερμά ευχαριστούμε για την παρουσία του εδώ, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, στο τμήμα θεματολογίας. Και θα μας μιλήσει για το θέμα για το οποίο μιλήθηκαμε όλοι να έχουμε εδώ σήμερα. Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί προσκεκλημένοι και παρεσκόμενοι. Η πόλη μας σήμερα έχει την έγκριση τιμή να φιλοξενεί για τόσο σημαντική μερίδα ενημέρωσης αλλά και ευαισθητοποίησης σε ένα πολύ σοβαρό θέμα της εθνικής αιμοδοσίας και της δωρεάς μυρού του δοστών. Μια πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Κέντρου Εθνωτών Μυρού του Δοστών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου είναι άξιοι συγχαρητήριοι. Οι διευθύνσεις εκπαιδεύσεων έτσι θα πρέπει να είναι και να συμμετέχουν, να απαντούν, να συλλογίζονται και να προβληματίζονται σε θέματα που παραμίζουν τη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και σε θέματα που είναι τα μάτια της κοινωνίας. Και βέβαια, το Κέντρο Εθνωτών Μυρών του Πανεπιστημίου Πατρών, που από το 2006 με τη δημιουργία αυτής της γωνής του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει συμβάλει στα μέγιστα μεσανέγιστα στην προθή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Πολλές φορές αγνοούμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να σώσουμε έναν συνάνθρωπό μας, μια ζωή. Και μάλιστα χωρίς κίνδυνο. Ενώ βλέπουμε τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια περαιτέρω ενεργοποίηση των πολιτών, ώστε να γίνουν εθελοντές, αιμοδότες και δωρητές ιερού των οστών, τα ποσοστά παραμένουν πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο άλλου χρόνου. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ότι η προσφορά για τον συνάνθρωπό μας σημαίνει προσφορά στον ίδιο μας τον εαυτό. Φίλες και φίλοι, σήμερα έχουμε κοντά μας και μια ξεχωριστή, ιδιαίτερη, σημαντική προσωπικότητα. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει φορέσει τα χρώματα της Ελλάδας και της επιτυχίας της μας έχει κάνει να θέσουν δάκρυα χαράς, συγκίνηση, ενέπνευσε με την αγωνιστικότητά της, το ήχος της, τη διάρκεια της, πολλά νέα παιδιά. Σε όποια στάδια και πέρασε, όποια αγωνίστηκε, πάντα εισέπαιρνε την αγάπη του Ιωσήντου και τον Η Νίκη Παπαγιάννη είναι και παραμένει μια από τους καλύτερους προσευχές της χώρας μας. Νίκη, σε ευχαριστούμε για το ότι μας προσέφερες, για ό,τι μας χάρισες, την περιφάνεια που μας εύχομαι να συνεχίσει να εμπνέεις και από δύο ακόμα τις νέες γενιές για να ασχοληθούν με το στίβο αλλά και να είμαστε και να είναι μαχητές της ίδιας μας της ζωής. Αγαπητή Νίκη, ως ελάχιστη έννοια σεβασμού και εκτίμησης για όλα αυτά που μας έχεις προσφέρει για όλα αυτά που θα συνεχίσει να μας προσφέρεις, σε άλλους στίβους της ζωής σου θα σου απομείνω μια εθνική πατέρα. Με τη σημερινή σου παρουσία εδώ, εύχομαι η μαχητικότητά σου και η αγωνιστικότητά σου να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς, αλλά κυρίως για αυτούς που δίνουν μάχη και την ίδια τους τη ζωή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και δύο μας
Κύριε, ξέρουμε κύριε καθηγητές, κάποια χάρη που έκανε σε όλη την παρεμβολή σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πολύ την ξανά για αυτή τη φορά στην Τρίπολη και βλέπω πόσο ο κόσμος από τις Τρίπολης έχει αντιπολίσει σε αυτό το θέμα του αλτουισμού και της εκλογικισμού. Σήμερα θα συζητήσω για ένα θέμα που ίσως όλοι δεν γνωρίζουμε, δεν θέλουμε να γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε γιατί δεν έχουμε κάποια γνώμη να γνωρίσουμε. Είναι πράγμα που αγνοούμε. Ξέρετε ότι σήμερα γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα για το τι συμβαίνει στους celebrities, μπορεί να γνωρίζουμε αν ένας χώρας συμβαίνει, αν τα λες και τον άλλο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που αγνοούμε και τα βλέπουμε. Όπως ότι πολύ σύντομα μας παίρνουν την καθημερινή αγωγή με το σχεδόν του πρώτου ζωή. Και κάτι με τα παιδιά. Τυχαία είναι να έχουμε εδώ και δύο ασθενείς από την Τρίπολη που είχαν μεταμοσχευτεί πριν 10 χρόνια. 7-8 χρόνια και πέρασε με αυτή την αγωνία. Και ίσως αυτό που περιμονίζεται εδώ σε αυτά τα μέσα που μπορεί κάποιος από εσάς να είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να χαρίσει τη ζωή. Στην αρχή λέω ότι ως άλλοι να δούμε αν είναι αυτός ο σηματοδότης και μετά μείνουμε σε πάλι το αίμα. Αυτό έχει συμβιβάσει πάρα πολύ στον κόσμο, του λεγόμενου συγκεκριμένου των πλούτων μισθών. Και έτσι, για παράδειγμα, είχαμε πριν λίγο καιρό έναν καλό σαν και εσάς και εδώ πέρα μέσα, ο οποίος έδωσε μια αρκετά το θέμα και πραγματικά χάρη στη ζωή σε ένα παιδάκι με λευκαιμία που ήταν στην Ιταλία. Οι ασθενείς, οι οποίοι πάσχουν από τέτοια νοσήματα, οι ασθενείς είναι κακοήθη νοσήματα, είναι ουσιαστικά καρκίνο του αίματος, δεν μπορούν να επιλέξουν. Γι' αυτό είναι μονόδρομος. Θέλουν να ζήσουν, τις περισσότερες φορές είναι νέοι, λευκαιμία είναι συνηθισμένος καρκίνο στην παιδική ηλικία, όταν ακούμε ένα παιδάκι έχει καρκίνο, μάλλον έχει λευκαιμία. Και πολλοί συνάδελφοί μας πάσχουν αυτά τα νοσήματα, όπως είναι οι λευκαιμίες, όπως λέτε εδώ πέρα, μάλλον 5.000 άνθρωποι στην Ελλάδα ετησίως. Και γι' αυτό είναι μονόδρομος. Πρέπει και πολλούς από αυτούς πρέπει να βοηθήσουν να μας εξηγήσουν στο. Άρα λοιπόν σε εκείνο, είμαστε εμείς. Γιατί για να κάνουμε μόνο σε σημείο του ζώου, χρειάζεται ένα σημαντικό. Και πολύ ωραία γιατί ο μυαλό μα ήταν αυτό το μαγικό φάρμακο. Γιατί δεν είναι μόνο φάρμακο που να το αντιμετωπίσουμε. Ο μυαλό του γνωστό, το μεδούλι που λέμε, για να σα τα πω καλά, είναι αυτό που παράγει όμω το αίμα. Και μέσα στα κύτταρα του αίματο που παράγει, παράγει την άμυνά μα, το ζωικό μα σύστημα. Που είναι το ζωικό σύστημα, το κοινά τη συμπληρωγία, δεν μπορεί να ζήσουμε. Αν είναι όμω ζωικό σύστημα, θα εισβάλλουν τα μικρόβια μέσα μας, θα χάνουν λοιμώσεις και επίσης θα δημιουργηθούν κακτικά κύτταρα και θα πάθουν